άμυνες για δημοσιονομικούς λόγους. Καταλαβαίνετε λοιπόν όσοι έχουμε την τάση να πηγαίνουν στα δικαστήρια και να πηγαίνουν στα νομικά γραφεία ότι το θέμα της απόδοσης χρημάτων είναι θέμα της κυβέρνησης και των κυβερνήσεων, γιατί αποφάσεις παίρνονται πολιτικά. Βάλαμε τα ζητήματα της κυρίας και θα αποδοθεί και θα λυθεί το σύστημα. Μάλιστα, ετού την εβδομάδα μας είπαν ότι δεν θα υπάρχει καμία εκκρεμότητα, όσοι έχετε εκκρεμότητες από κυρία. Θα λυθεί με το λογισμικό. Και βάλαμε ακόμα ορισμένα ζητήματα, τα οποία έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. Ας πούμε, όπως είναι ζητήματα για την εξυπηρέτηση των συναδέλφων από τις υπηρεσίες, που χρειάζεται πρόσληψη προσωπικού, που χρειάζεται να δίνουν απαντήσεις, γιατί ο άλλος δεν έχει πάρει τη σύνταξή του και δεν μπορεί να βρει και τρόπο να πάρει απάντηση για το τι έχει γίνει. Επομένως, είμαστε στον δρόμο του αγώνα, συνάδελφοι. Ό,τι καταφέραμε μέχρι σήμερα, εγώ να σας πω και αυτά τα αναδρομικά που δίνονται με αυτή την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και από τις επικουρικές συντάξεις, εάν δεν είμαστε στους δρόμους, δεν θα παίρναμε τίποτα. Να το έχετε καθαρό αυτό. Για τη συνέχεια επικαλούνται τα δημοσιονομικά. Τους θέσαμε και τα ζητήματα για τη νέα γενιά, για την κοινωνική ασφάλιση, για τον κοινωνικό τους χαρακτήρα. Ναι μεν αλλά, φαίνεται ότι προχωρούν σε αυτή την κατεύθυνση. Και εμείς είμαστε βεβαίως στον δρόμο του αγώνα για όλα τα άλλα ζητήματα που έχουμε, για την υγεία, για την πρόσληψη γιατρών, για τα ζητήματα που έχουν σχέση με τα νοσοκομεία και για όλα εκείνα τα ζητήματα που μας καίνε καθημερινά. Επομένως, οι αγώνες μας συνεχίζονται, συνάδελφοι. Και πρέπει να συνεχιστούν και να ξέρετε, μπορεί να καταφέρουμε και κάτω από την πίεση να λουθούν ορισμένες λύσεις αυτά που είπαν ότι τώρα δεν μπορούν να λυθούν και μέχρι τα Χριστούγεννα, γιατί αν τους ασκήσουμε ακόμα μεγαλύτερη πίεση, να ξέρετε ότι μόνο έτσι μπορεί να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Δίνουμε ραντεβού ξανά στους δρόμους και στις πλατείες. Πιστεύω να τα πάμε καλά και με την πανδημία. Να είμαστε, συνάδελφοι, ένα λεπτό να περάσει και η πορεία με τα μηχανάκια των νέων ανθρώπων. Αυτά είναι τα νέα παιδιά με τα μηχανάκια, με τα κράνη τους, με τον αγώνα τους, ανασφάλιστοι, χαμηλά με ροκάματα, άλλοτε πληρώνονται, άλλοτε δεν πληρώνονται. Τι λέτε, θα κάνουμε κι εμείς κάμια μηχανοκίνητη. Θα βλέπω δυνατούς. Λοιπόν, συνάδελφοι, θα δώσουμε συνέχεια στους αγώνες. Τώρα θα έχουμε συγκεντρώσει σε όλη τη χώρα, στη Θεσσαλονίκη στις 22 το Οκτώβρη και παντού, να είμαστε στις επάλξεις, να προσέχετε, να μην υποτιμούμε την πανδημία, αλλά
να είμαστε απίθαρχοι απέναντι στις αποφάσεις των κυβερνήσεων και στις πολιτικές τους. Συνεχίζουμε τον αγώνα δυναμικά, αποφασιστικά, σταθερά. Το ιερό πεζοδρόμιο, για μια ακόμη φορά το λέμε, είναι η μαμή της ιστορίας και της κοινωνικής εξέλιξης για λύσεις σε όφελος των εργαζομένων, του λαού και των συνταξιούχων. Καλή δύναμη σ' όλους. Να βάλουμε αυτό.